8 δεν έχει μήνα. Λοιπόν, είχαμε μείνει το για λέγε, θα λύσουμε όμως την άσκηση αυτή μετά. Ναι, πρέπει, είναι σχετική όμως. Πες. Βασικά, δεν θυμάμαι τον κύριο μου να στο βάθο όταν τα κάνατε, γιατί έχω έρθει σαν δεν έχω, όχι κατανοήσει, δεν ήξερα καν ότι ας πούμε έναν ορισμό είναι βασικός. Για τον πίνακα αλλαγής βάσης, δηλαδή το τύπο ότι η μήτρα ισού δεν εκτέπει, η άλφα ένα πίνακα, έτσι, διάστασης K. Δέστε λοιπόν ότι έχουμε ένα διαγνωσματικό χώρο με διάσταση K. Α1, Α2, Αλφα-K και Β1, Β2, Β-K δύο βάσεις. Έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε το εξής. Δεύτερο. Το Α1 αφού είναι στοιχείο του χώρου, ξεχνάμε ότι είναι μέσα στη συνεβάση, θα γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός αυτών των στοιχείων και μάλιστα κατά μοναδικό τρόπο έχουμε. Λοιπόν, θα είναι λοιπόν λάμδα 1,1 επί β1 και λάμδα 1,2 β2 συν λάμδα 1,κάπα β,κάπα. Αυτό για το πρώτο διάνυσμα της πρώτης βάσης. Το δεύτερο διάνυσμα της πρώτης βάσης θα είναι πάλι η λάμδα i, είναι οι συντελεστές, έτσι. Λάμδα 2,1, β1 και λάμδα 2,2, β2 συν λάμδα 2,κάπα, β,κάπα και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσουμε στο α,κάπα είναι λάμδα κάπα 1 β1 συν λάμδα κάπα 2 β2 συν λάμδα κάπα κάπα β κάπα. Σχηματίζεται ο πίνακας ποιος πίνακας λάμδα ίσον έτσι όπως βλέπετε τους συντελεστές λάμδα 1,1 λάμδα 1,κάπα λάμδα κάπα 1 λάμδα κάπα κάπα που είναι τετραγωνικός πίνακας κάπα επί κάπα και αναρωτιόμαστε για τις ιδιότητες του λάμδα. Τι μπορούμε να σκεφτούμε. Καταρχήν ένα πρώτο ερώτημα είναι αν είναι αντιστρέψιμο, το rank και όλα αυτά. Λέμε το εξής όμως. Αν θεωρήσουμε
συνάρτηση. Ταυτωτική στο διαλυσματικό χώρο από το Β στο Β. Τι σημαίνει ταυτωτική? Καλά, ξαναγράφω ότι το Χ πάει στο Χ για κάθε Χ στο Β. Σκεφτόμαστε ότι η Ιώτα είναι γραμμική. Αυτό θα πάω, είναι φανερό, ή θες να πούμε δύο λόγια, γιατί είναι γραμμική. Γραμμική σημαίνει ότι η εικόνα του αυτού που σου είπε είναι βάθος των εικόνων, δηλαδή το χ και ψ θα πρέπει να πηγαίνει στο χ και ψ, κατά προφανή τρόπο. Η συνάρτηση αυτή είναι η F, η Y εκεί πέρα, F του Χ ίσον Χ για κάθε Χ. Το F του Χ είναι ψ, το F του λάμδα Χ είναι πάλι. Και προφανώς είναι γραμμική, ένα προς ένα και επί. Όλα αυτά είναι με κατά προφανή τρόπο. Δεν χρειάζεται καν να επιχειρηματολογούμε γιατί είναι, εντάξει, εκτός αν έχουμε κάποια αμφιβολία, τι να αποδείξουν τον ορισμό του. Ο πίνακας της Ιώτα Β ως προς ποιες βάσεις, α, β. Ας βάλουμε τώρα τις βάσεις που λέγαμε πιο πάνω, ας τη θεωρήσουμε διατεταγμένη τη βάση, δηλαδή είναι κάποια στοιχεία, ας πούμε ότι δεν αλλάζουμε τη σειρά. Έτσι, διατεταγμένη αυτή τη βάση, και ας την ονομάσουμε α, παύλα, και αυτή πάλι διατεταγμένη, β, παύλα. Διατεταγμένη σημαίνει ότι θεωρούμε μια σειρά και δεν την αλλάζουμε. Ουσιαστικά αυτή θεωρήσαμε. Και αν πάμε για τον πίνακα, ως προς αβ, ποια είναι η συνταγή. Είναι, θα πάρουμε γιώτα β του α1, έτσι, του α1. Επειδή είναι ταυτοτική, θα είναι πάλι α1, το πρώτο στοιχείο της πρώτης βάσης. Αυτό θα γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός, πώς βρίσκουμε, θα πρέπει να το γράψουμε ως γραμμικό συνδυασμό των διαλυσμάτων της δεύτερης βάσης. Η διαδικασία έγκρισης του πίνακα της γραμμικής. Και γιατί θα είναι λάμδα 1-1, α1, β1, συν και τα λοιπά, συν λάμδα 1, κ, β, κ. Δηλαδή την πρώτη γραμμή όταν εκφράσουμε σχέδιο το α1 χωρίς να πούμε γιατί. Και ούτω καθεξής, γ, β, του α, κ, θα είναι αλφα κάπα, θα είναι λάμδα κάπα 1, βήτα 1, συν λάμδα κάπα κάπα, βήτα κάπα. Θυμάσαι όμως πώς βρίσκουμε τον πίνακα, ποιος είναι ο πίνακας. Θα πάρουμε τα στοιχεία αυτά και θα τα πάρουμε ως τίλιο όμως. Δεν τα βάλουμε ως γραμμή που τα βάλαμε και πήγαμε το λάμδα. Άρα τι μπορούμε να πούμε. Άρα ο πίνακας ως προς αυτές τις δύο βάσεις δεν είναι ακριβώς ο λάμδα, αλλά είναι ο λάμδα ανάστροφος. Δηλαδή είναι ο πίνακας εκείνος που τις γραμμές τις κάνει με στήλες και τις στήλες γραμμές. Εντάξει. Ωραία. Τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε για τον πίνακα. Δηλαδή βρήκαμε μια σύνδεση του πίνακα του αρχικού και αυτού του πίνακα. Έκτον. Γραμμική, ένα προς ένα, ισομορφισμός και επί.
δηλαδή ισομορφισμός. Άρα, ο λάμδα ανάστροφος μισόρφος, ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος. Και γραμμική. Άμα σε το τρίτο δρέγα αυτός κατεβαίνει, μας λέει αν τελικά η επικόνηση είναι ισομορφισμός. Ναι. Εγώ σκέφτομαι ότι άμα δείξω ότι ο πυρήνας είναι 0, αυτό μας αρκεί. Είναι 1%. Ξέρεις πότε μας αρκεί μόνο. Αλλά είναι, πλέγουμε λίγο. Ίσως να έχεις ακούσει το εξής. Παρένθεση. Αν F από το V1 στο V2 γραμμική και 1:1 και η διάσταση του V1 ίσο με τη διάσταση του V2, τότε F ισομορφισμός, δηλαδή F 1:1 και εκεί. Και λέω ότι κλέβουμε λίγο. Δηλαδή δεν έχουμε ως υπόθεση μόνο ότι είναι 1:1, δηλαδή ο πυρήνας είναι αυτό, αλλά βάζουμε και αυτή τη συνθήκη. Πώς τα αποδεικνύουμε. Πώς. Σας έχασα λίγο. Για να σου πω ένα αντιπαράδειγμα. Πάρε από το R, πάρε από το R τετράγωνο, στο R τρίτης, μια απεικόνηση που στέλνει το χ, ψ στο χ, ψ, 0. Αυτή τι, γεωμετρικά τι σημαίνει, ότι πώς εμφυτεύεται ένα επίπεδο στο χώρο. Δηλαδή, έχουμε, πες ότι είναι αυτό, χ, ψ, ζ. Κάθε σημείο εδώ πέρα είναι χ, ψ. Αν το δούμε μέσα στον τρισδιάστατο χώρο θα είναι χ, ψ, 0, γιατί είναι πάνω σε αυτό το επίπεδο, φαντάζεσαι πως είναι. Αυτή η συνάρτηση είναι γραμμική. Αλλά δεν είναι επί. Πάρε ακόμα πιο απλά. Πάρε από το R, το διανυσματικό χώρο R, στο R τετράγωνο, εξασφαλίζεται μόνο ότι είναι 1%. Στέλνει το χ, στο χ, 0. Πώς είναι η εμφύτευση των πραγματικών αριθμών μέσα στο μηχανικό επίπεδο. Μέσα στο μηχανικό επίπεδο. Και έχουμε μόνο πάνω στον έναν άξονα. Δηλαδή, δεν έχουμε την εικόνα, δεν είναι όλο το επίπεδο. Γιατί δεν έχουμε... Άρα, σε μορφισμός θέλουμε και 1:1 και επί, ενώ... Και γραμμική. Εντάξει. Και λέω ότι 1:1 μόνο, αν συνδυαστεί ότι η διάσταση του πρώτου και του δεύτερου χώρου είναι ίσες, τότε μας δίνει. Να δούμε τον πυρήνα ίσο 0 και να αποδείξουμε ότι η διάσταση του βαρύ είναι ίσο με τη διάσταση του βαρύ. Σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται, δεν έχουμε ίσες διαστάσεις. Ναι. Αν έχουμε όμως ίσες διαστάσεις, θα επικαλεστούμε ένα θεώρημα που λέει ότι η διάσταση του πρώτου χώρου, του V1 εδώ πέρα, ισούται με τη διάσταση του πυρήνα, συν τη διάσταση της εικόνας. Η διάσταση της εικόνας... Αυτό ισχύει πάντα. Που έχει να κάνει με το αν είναι επίπεδο συνάδελφος. Μπράβο. Ναι, δηλαδή, αλλά από αυτό αν, αυτό, αν αυτό είναι ίσο με αυτό, είναι ίσο με το δεύτερο χώρο, αφού η διάσταση του πυρήνα θα είναι 0 λόγω του ότι είναι 1:1, θα έχουμε στην πραγματικότητα... Αυτός είναι ένας υπόχωρος του δεύτερου χώρου. Με την ίδια διάσταση. Δηλαδή, αν είχαμε εδώ, δηλαδή, είχαμε από το R3 στο R3
μία γραμμική απεικόνηση F που είναι ένα προς ένα. Τότε είναι και επί, ισχυρίζουν. Ναι, αυτό. Αν ο πυρήνας είναι 0, αν δηλαδή έχουμε τη συνάρτηση ένα προς ένα, τότε από αυτό και εκεί μπορεί να βγαίνει κατευθείαν ότι είναι και επί. Μας βγαίνει, ναι, διότι η εικόνα, το σύνολο εικόνα που είναι ένας υπόχωρος, είναι στο δεύτερο χώρο και είναι τόσο μεγάλος υπόχωρος που έχει την ίδια διάσταση με όλο το χώρο. Τότε ταυτίζονται αυτά. Και... αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχει συμβαίνει το πάνω. Όχι, άμα δεν συμβαίνει όπως εδώ, δεν μπορεί να είναι πει. Αλλά αν είναι ίσες οι διαστάσεις, τότε βγαίνει αυτό που λέει. Ναι. Και είναι και το αντίστοιχο. Αν είναι επί, είναι και ένα προς ένα. Γιατί, άμα είναι επί, αυτό είναι ίσο με αυτό και η διάσταση του πυρήνα θα βγει 0. Αυτό είναι αναγκαστικά να πει. Οπότε έχουμε ότι αν είναι ένα προς ένα, είναι και επί. Όταν έχουν ίσες διαστάσεις. Αυτό να το θυμόσαστε. Και αυτή ήταν μια σχετικά μεγάλη παρένθεση. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται σε αυτό το τύπο, αν έχουμε ότι ο πυρήνας είναι 0, ναι, τότε οι διαστάσεις δεν είναι ίδιες. Οι διαστάσεις είναι ίδιες. Αλλά γιατί είναι ίση υπόχωρη. Αυτό είναι, όχι, αξίζει τον κόπο να πάμε σε μια άλλη παρένθεση που λέει το εξής. Α, ένας υπόχωρος του Β. Η διάσταση του Α ίσο με τη διάσταση του Β. Πεπερασμένες. Τότε Α ίσο με Β. Δηλαδή, αν έχουμε μέσα σε ένα διανυσματικό χώρο έναν υπόχωρο, όσο πιο μεγάλο γίνεται εντός εισαγωγικών μέσω με αφορά τη διάσταση, έχει τη μέγιστη διάσταση, τότε είναι όλος του. Πρέπει όμως να είναι πεπερασμένα τα διαστάσεις, γιατί αλλιώς έχουμε αντιπαραδείγματα. Ναι. Εντάξει, όσο έχουν ίδιες βάσεις, δεν το δείχνουν έτσι, και όσο έχουν ίδιες βάσεις. Ναι, ναι. Ουσιαστικά μιλάμε για την ίδια χώρα, απλά το βλέπουμε από διαφορετική γωνία. Λοιπόν, ας το δούμε με λεπτομέρειες κάπως. Όχι ελπίνη. Λοιπόν, λύση. Απάντηση. Το Β έχει μία βάση, παραδείγματος χάρη, την γάμα 1, γάμα 2, γάμα τάπο. Ο α έχει μία βάση, παραδείγματος χάρη, δέλτα 1, δέλτα 2, δέλτα κάπο. Αφού και ο υπόχωρος α και ο υπόχωρος β έχουν την ίδια διάσταση, έχουν μια βάση και τα λοιπά, έτσι. Τι λέει το θεώρημα της ανταλλαγής που το έχουμε αποδείξει εξαντλητικά. Πόσο το γάμα 1, γάμα 2, γάμα κάπα είναι βάση που λέει, παράγουν το χώρο, είναι να μην κάνεις αρνηστή με το 1, δηλαδή τι είναι να μην κάνεις άλλο. Επειδή τα παιδιά πιθανόν να μην το θυμούνται, να το υπενθυμίσω τι λέει. Λέει το εξής. Β διανυσματικός χώρος. Ο Β παράγεται από τα ω1, ω2, ω μ. Παράγεται. Δηλαδή είναι το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών αυτό. Τα χ1, χ2,
λάμδα γραμμικά ανεξάρτητα. Αυτό είναι η πρώτη υπόθεση και αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση. Έτσι. Τι σημαίνει παράγεται, είναι το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών, καλύπτει όλο το χώρο αυτό σημαίνει, με κάθε στοιχείο. Έχουμε δηλαδή δύο βασικά πράγματα που μιλάμε στη γραμμική άλλη. Παράγεται και λοιπόν, συμπέρασμα. Πρώτο, το πλήθος των γραμμικά ανεξαρτήτων, το λάμδα, είναι πάντα μικρότερο ίσον από το μη. Με λόγια αυτό, έτσι, διαστητικά τι είναι. Ότι αν ένας διανυσματικός χώρος παράγεται από 100 στοιχεία, δηλαδή, τότε αποκλείεται να βρούμε 101 γραμμικά ανεξάρτητα. 100 και πιο κάτω γίνεται. Και η δεύτερη υπόθεση, το δεύτερο συμπέρασμα, είναι το εξής. Καθώς θα έχουμε έτσι στη σειρά, μπορούμε να πετάξουμε το ω1 και να βάλουμε στη θέση του το χ1. Να πετάξουμε το ω2 και να βάλουμε στη θέση του το χ2. Αφού αυτά είναι περισσότερα ή ίσα με αυτά, γίνεται αυτή η διαδικασία. Να πετάμε ένα και λέω ότι μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε αναδιάταξη, αλλά δηλαδή να μην κάνουμε πρώτα αυτή την ανταλλαγή, να βάλουμε στη θέση του ω1 το ω100, ό,τι θέλουμε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε δηλαδή μια αναδιάταξη και να μπορούμε να κάνουμε ακριβώς. Να πετάμε το πρώτο και να βάλουμε τη θέση του αυτού. Οπότε, τι θα έχουμε. Θα έχουμε ότι τα διανύσματα χ1, χ2, χ λάμδα και μετά τι θα είναι. Το ωμέγα λάμδα και 1, αυτά που θα περισσέψουν. Μέχρι το ωμέγα μη. Αυτά να εξακολουθούν να παράγουν το διανυσματικό χώρο β. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι αν ένας χώρος παράγεται από γάμωσα διανύσματα, από κάπα διανύσματα, από μη εδώ πέρα, παράγεται, είναι το σύνολο γραμμικών συνδυασμών, δεν μπορούμε να βρούμε παραπάνω από μη ανεξάρτητες κατευθύνσεις μέσα στο χώρο. Ένα. Και επίσης, αν έχουμε ένα σύνολο που παράγει και ένα σύνολο που είναι γραμμικά ανεξάρτητα, μπορούμε να βάλουμε όλα αυτά τα γραμμικά ανεξάρτητα εκεί πέρα, θα περισσέψουν μη πλην λάμδα και ο χώρος θα εξακολουθεί να παράγει. Αυτό είναι το θεώρημα της συναλλαγής. Οπότε, αυτή η απόδειξη του παραπάνω, πάμε εδώ. Τι έχουμε. Πήραμε μια βάση γ1-2 γ-κ του χώρου β, άρα η βάση τι ιδιότητες έχει. Παράγει το χώρο και είναι και γραμμικά ανεξάρτητα. Εμείς σκεφτόμαστε μόνο ότι παράγει το β. Τα άλλα το ξεχνάμε προς το παρόν. Τα δ1-δ2 και δ1-κ είναι βάση του α, σκεφτόμαστε μόνο ότι είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Γραμμικά ανεξάρτητα. Και έχουμε αυτά. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι το Κ μικρότερο ίσον το Κ. Εντάξει, δεν έχουν και καμιά σημαντική πληροφορία. Αν ήταν ανάποδα, αν δηλαδή ήταν λιγότερα, κάτι δεν θα πήγαινε καλά. Τώρα που εντάξει είναι, δεν βγάζουμε πληροφορίες. Η άλλη πληροφορία όμως είναι ότι μπορούμε, αλλάζοντας ένα, αν χρειαστεί τη σειρά αυτών των Κ, να διώξουμε ένα και να βάλουμε στη θέση το ΔΕΛΤΑ. Να διώξουμε ένα άλλο, να βάλουμε στη θέση τα ΔΕΛΤΑ. Αλλά να βάλουμε όλα τα ΔΕΛΤΑ που είναι κάπου το δύο. Επομένως, στην πραγματικότητα θα τα διώξουμε όλα. Θα τα διώξουμε όλα και το Δ1, Δ2, Δ1 θα παράγει τον Β. Άρα είναι γραμμικά ανεξάρτητα και παράγει τον Β, όχι μόνο τον Α. Αυτό να το θυμόσαστε ως εξής. Αν ένας διανυσματικός χώρος έχει διάσταση 17 και βρεις εσύ 17 γραμμικά ανεξάρτητα, είναι βάση. Είμαστε στον R3 και βρεις 3 γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα, τότε τον παράγει και είναι και βάση. Αυτό σε γλιτώνει και από χρόνο. Βρες μια βάση που κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό πώς θα το αδειολογήσουμε, άμα... Εξαρτάται πώς θα σου δοθεί, ας πούμε. Δηλαδή, αν
Παραδείγματος χάρη, να σου πω ένα υποψήφιο θέμα. Αν ας πούμε μας δώσουν τρία διαγνώσματα και μας ρωτήσουν αν είναι βάση και όλοι πριν. Αρκεί να δείξουν. Έχουμε τον αρκεία. Το α1, α2, και μάλιστα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Αυτό α3, αυτό α2, αυτό α1. Και σου ζητάει να εξετάσεις αν είναι βάση. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα, τι θα έκανες. Θα την ορίζουσα. Την ορίζουσα και θα έκανες ότι α1, α2, α3 είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Θα σιγουρευόσουν ότι η βάση, δηλαδή παράγει το χώρο. Αυτό πώς θα το δικαιολογήσεις. Εφόσον έχουμε τρία διαρρέσματα που αφήνουν γραμμικά ανεξάρτητα, που θέλουμε στην αλλαγή, οφείλουμε στην αλλαγή, έχουμε ότι αυτά αποτελούν βάση των τρίτων και των παράγων. Εάν δεν θέλουμε να γράφουμε θεώρημα ανταλλαγή, εδώ τώρα το παραδείγματο χάρη, θα μπορούσαμε να πούμε έστω ότι δεν είναι βάση. Έτσι. Άρα θα υπήρχε τουλάχιστον και ένα ακόμα στοιχείο που θα μπορούσε να είναι α1, α2, α3, β, να ήταν και αυτό μια βάση. Ναι, τι λες. Όμως επειδή ξέρουμε ότι ο χώρος α3 έχει διάσταση 3 και επομένως δεν είναι. Αυτά θα είναι γραμμικά εξαρτημένα. Ναι, αυτά θα είναι γραμμικά εξαρτημένα. Ωραία, αλλά τι θα σήμαιναν οι γραμμικά εξαρτημένα, ότι λάμδα 1, α1 και λάμδα 2, α2 και λάμδα επί β ίσου με το μηδενικό διάγγελμα. Ναι, αλλά υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε το λάμδα, ο συντελεστής του β, να είναι 0. Ωραία. Είτε το λάμδα να είναι διαφορετικό από το β. Αν το λάμδα είναι 0, τότε θα έχουμε λάμδα 1, α1 και λάμδα 2, α2 και λάμδα 3, α3. Το μηδενικό διάγγισμα είναι το 0. Με το μηδενικό διάγγισμα. Εδώ. Εδώ. Αφού είναι ένα γραμμικό συνδυασμό διαγνισμάτων. Α1, α2, α3 είναι τέτοιο. Τα λάμδα 1, λάμδα 2, λάμδα 3 και λάμδα είναι αριθμοί. Αν ήταν 0, θα έφευγε έτοιμο και θα έμενε αυτό ίσως με το 0. Αλλά είναι γραμμικά ανεξάρτητα τα α1, α2, α3. Θα έπρεπε δηλαδή και λάμδα 1 ίσως λάμδα 2 ίσως λάμδα 3 ίσως με το 0. Ναι, αλλά εμείς πήραμε ένα γραμμικό συνδυασμό που δεν είναι όλοι οι 0. Και έτσι εξασφαλίζουμε ότι σε ένα γραμμικό συνδυασμό που δεν είναι όλοι οι 0, σίγουρα ο συντελεστής του β είναι διαφορετικός του μηδενός, επομένως μπορούμε να λύσουμε ως προς β, επομένως το β θα είναι γραμμικό συνδυασμός του μόνο, όπως είναι γραμμικά εξαρτημένα τα. Έτσι και παράγεται ο χώρος από α1, α2, α3, οπότε είναι μια βάση. Αυτό δηλαδή να το έχετε υπόψη σας, ότι αν έχουμε ένα διαγνισματικό χώρο που έχει διάσταση 3, θα R3. Τρία διαγνίσματα γραμμικά ανεξάρτητα είναι βάση. Τρία διαγνίσματα που παράγουν το χώρο είναι πάλι βάση. Πρέπει να βρούμε ότι είναι γραμμικό συνδυασμό. Λέω πώς θα γλιτώσετε, εντάξει, άμα θέλετε να το αποδείξετε. Στο 8 είμαστε, έστω. Είναι πιθανή βάση. Ωραία, δεν είναι σημαντικός χώρος. Είναι στο R3. Γιατί αυτά δεν τα έλεξε. Έστω, το R3 και ισχυριζόμαστε. Ότι τα α, β, γ παράγουν τον R3. Δηλαδή, το σύνολο των γραμμικών συνδυασμών α, β, γ ίσον R3. Τότε,
τα α, β, γ είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Δηλαδή, αν τον παράγουν, είναι σίγουρα γραμμικά ανεξάρτητα, οπότε θα είναι βάση. Για να κάνουμε μια απόδειξη. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει γραμμικός συνδυασμός ξ1α και ξ2β και ξ3γ, να μιλήσουμε το 0, 0, 0, αλλά όχι όλα 0. Το ξ1, ξ2, ξ3. Εντάξει. Ένα από αυτά θα είναι διαφορετικό από το 0. Παραδείγματος χάρη, το ξ1 θα είναι διαφορετικό από το 0. Τότε τι θα έχω. Ότι το α είναι πλην ξ2 δια ξ1 επί β, πλην ξ3 δια ξ1 επί γ. Οπότε σκεφτόμαστε το εξής, ότι ο χώρος, ο R3, παράγεται από τα α, β και γ. Δηλαδή είναι κάθε στοιχείο που είναι γραμμικός συνδυασμός του α, β και γ. Το α όμως είναι γραμμικός συνδυασμός του β και γ. Τι σημαίνει αυτό. Ότι ο χώρος, ο R3, θα παράγεται μόνο από το β και γ. Γιατί από το β και γ φτιάχνουμε ως γραμμικό συνδυασμό το α, εμείς τα φτιάχνουμε όλα. Άρα, όταν ένας χώρος παράγεται από δυο στοιχεία, είναι δυνατόν να βρει κανείς τρία στοιχεία γραμμικά ανεξάρτητα στον χώρο. Δεν γίνεται. Άτοπο. Άτοπο. Διότι η διάσταση του R3 είναι 3. Και γιατί καταλήξαμε σε άτομο, διότι παραδεχτήκαμε ένα ψέμα. Ποιο ήταν το ψέμα? Ότι αυτά είναι, δεν είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Αυτό να το θυμόσαστε, ότι αν ένας χώρος παράγεται, αν ένας χώρος έχει διάσταση κάπα, κάπα γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα ή παράγουν το χώρο και είναι, άρα είναι βάση. Αρκούν δηλαδή. Κάπα διανύσματα που παράγουν το χώρο είναι και γραμμικά ανεξάρτητα, άρα είναι βάση. Δηλαδή χρειάζεται, δηλαδή αρκεί ένα από τα δύο για να ανεβάσει. Κάτι άλλο που πολλές φορές μπαίνει σε εξετάσεις είναι το εξής. Είναι το εξής. Άσκης. Βεβαίως. Κάτσε να δούμε τώρα που πήραμε χώρο. Πες δύο διαμίσματα στον R3 μαζί. Τέσσερα, πέντε. Πρώτο. Να. Δείχνει. Ότι ανάλογα, ότι το α είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Σύνολο. Β να συμπληρωθεί το α ώστε να έχουμε μία βάση R3.
Καλά. Ότι είναι γραμμικά ανεξάρτητο αυτό το σύνολο, πώς θα το αποδείξει στο μάτι. Πώς. Είναι δύο τώρα τα διαδικασία. Δεν μπορούμε να πάρουμε όλους. Θα λέγαμε ότι δεν μπορεί να γραφτεί κανένα σαν ένα πολυκλάσικο άλλο. Αυτό είναι άμεσο. Έτσι. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε λάμδα 1 επί αυτό και λάμδα ίσως με το 0 και να βγάλουμε ότι είναι το 0. Ή αυτό ότι δεν μπορεί κανένα πολλαπλάσιο του άλλου, ή άμα το γράψουμε τέλει, δεν και καλά ο όρος να χρησιμοποιήσει ορίζουσες, 4, 5, 6, να πάρει υπό ορίζουσες 2 επί 2. Ή να πάρει αυτές τις δυο, αυτή την στήλη και αυτή την στήλη, η ορίζουσά του είναι πόσο. Διάφορο του μηδένος. Ή αυτή και αυτή διάφορο του μηδένος. Έτσι, αρκεί μία να είναι διάφορο του μηδένος, να σημαίνει ότι είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Αν δεν το ξέρει αυτό, για δύο τουλάχιστον ορίζονται είναι αυτό που λέει η θεολογία, έτσι. Ότι αφού δεν είναι το ένα πολλαπλάσιο του άλλου, τελείωσε. Αν θέλουμε και έτσι τελείως φορμαλιστικά, παίρνουμε λάμδα 1 του ένα και λάμδα 2 του άλλου. Το άλλο έχει πιο. Δεν είναι φορμαλιστικά, εσύ είστε. Πάλι λες το. Πες κανένα ουσιαστικό μαθήμα. Είπαμε ότι θέλεις να περάσεις τις εξετάσεις. Αυτό. Για το Β. Για το Β, ποιο είναι το ερώτημα τώρα. Έχουμε αυτό. Αυτό δεν τα αλλάζουμε. Και θέλουμε να συμπληρώσουμε, να βάλουμε 5-6 ακόμα, ξέρω πόσα χρειάζονται, για να γίνει μια βάση το A3. Πόσα καταρχήν θα πρέπει να βάλουμε. Άλλο ένα. Έτσι. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Έτσι. Χωρίς να αλλάξουμε αυτά. Αυτά είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Αν δεν ήταν γραμμικά ανεξάρτητα, θα είχαμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε βάση, γιατί με βάση πρέπει να είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Έτσι. Άρα σίγουρα υπάρχει. Και η διαδικασία ποια μπορεί να είναι. Θα πάρουμε ένα από τα διαδικασία και ο λόγος, ο βαθύτερος λόγος, ποιος είναι. Όχι, λέω το εξής. Έχουμε το 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό είναι ένα γραμμικά ανεξάρτητο σύνολο. Έχουμε αυτό που λες 1, 0, 0. 0, 1, 0. Και 0, 0, 1. Το οποίο παράγει το χώρο. Αυτό το σύνολο παράγει τον R3. Παράγει. Αυτό είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Τι λέει εκείνο το θεώρημα που σας είπα, ότι αυτά είναι λιγότερα ή το πολύ ίσο με αυτά. Δύο μικρότερες του λέει. Εντάξει. Και τι άλλο. Ότι μπορούμε να διώξουμε ένα από εδώ, να βάλουμε στη θέση του αυτό. Ένα από εδώ να βάλουμε στη θέση του αυτό και τα τρία που θα υπάρχουν να είναι να παράγουν τον χώρο. Παράγουν. Αφού είναι 3 και παράγουν το χώρο διάσταση 3, θα είναι βάση. Άρα όντως η διαδικασία αυτή είναι. Πώς το λένε, είναι επιτρεπή, είναι δόκιμη και πάει. Σίγουρα μας οδηγεί σε συμπεράσματα. Και το ερώτημα είναι ποιο από αυτά τα 3. Και αυτό δεν υπάρχει σίγουρη μέθοδο. Να σας πω έτσι, θα δοκιμάσουμε 3 περιπτώσεις. Μόλις καταλήξουμε ότι είμαστε τυχεροί, μπορεί να μην είμαστε τυχεροί, και παίρνουμε το πρώτο και να είναι γραμμικά εξαρτημένο. Είμαστε σίγουρα όμως ότι υπάρχει. Το δεύτερο κάτι. Αν κάποιε περιπτώσει θα πάρουν και όχι το πρώτο. Πώς? Το πρώτο όμως ότι μας πάρουν. Εντάξει, αλλά θα μπορούσε κάποιος να αρχίζει κάπου για να μην βγαίνει. Μπορεί να βγαίνει για όλα. Χωρίς... Εκείνο που είναι το σίγουρο είναι ότι ένα από όλα κάμα κάνει. Μπορεί να μας κάνουν όλα ή. Δηλαδή αυτό συνήθως σε εξετάσεις βρέστε τον πυρήνα, βρέστε μια βάση του πυρήνα και συμπληρώστε σε μια βάση του χώρου, παραδείγματος. Πάντα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συμπλήρωση. Λοιπόν, μετά την επόμενη ώρα θα συνεχίσουμε σίγουρα. Είχαμε μείνει στο να σκεφτούμε γύρω από τον πίνακα εκείνον, έτσι, τον λάμδα. Και τι είχαμε πει, Μαρία. Ότι ο ανάστροφος αντιστρέφεται. Και αφού ο ανάστροφος αντιστρέφεται, θα αντιστρέφεται και ο άλλος.
γιατί είπε, ας τα εξηγήσουμε αναλυτικά. Επίσης, η ορίζω του αναστρόφου, όπως έχουμε αποδείξει, ισούται με την ορίζω του δύναμη. Αυτό μας λέει ότι αντιστρέφεται, αλλά όλοι είναι φιλαλικά. Και ποιος είναι αντιστροφός του, τι πες. Κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό.